πως απόλυτο δίκιο έχετε όταν ζητάτε την καλύτερη φύλαξη των δομών υγείας, καθώς μετά το περιστατικό που είχαμε στο Δρομοκαΐτιο, είχαμε και ένα περιστατικό, μάλλον δύο περιστατικά, στο κέντρο υγείας στην Ιμαθία, όταν από ό,τι φαίνεται στο πρώτο περιστατικό 3 Ρωμά μπήκανε μέσα και χτύπησαν, τραυμάτισαν τραυματιοφορέα, και είχαμε και το περιστατικό που προπυλάκησαν μία παιδίατρο. Πρέπει, κυρία Λούλου, να πούμε το εξής. Όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά και αυτά είναι υγειονομικές μονάδες, πάρα πολλές φορές έχουμε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς και καταστροφές και σε βάρος του προσωπικού και των κέντρων υγείας και των νοσοκομείων. Θυμηθείτε στο κέντρο υγείας Μεγάρων, όπου μέχρι και Καλάζνικοφ βγήκαν, χτυπήσαν τους νοσηλευτές πριν από λίγες μέρες, Ρωμά. Εδώ τώρα, επειδή ρώτησε ο γιατρός αν έχουν κάνει χρήση ουσιών. Εδώ λοιπόν στην Αλεξάνδρεια Ιμαθίας, χθες το βράδυ, ο Ρωμά υπό την επίρρεια ουσιών και μία γυναίκα που πήγε να εξεταστεί, τη συνόδευαν οι ίδιοι, ήθελαν σώνει και καλά να πάρουν τη σειρά όλων των άλλων ασθενών. Τους είπαν ότι πρέπει να πάνε με τη σειρά, περίμεναν τη σειρά τους, εξυπηρετήθηκαν και από εξυπηρετήθηκαν, έκαναν γυαλιά καρκιά και τραυμάτιζαν ένα τραυματιοφορέα σοβαρά. Πριν από μια εβδομάδα το ίδιο έκαναν σε έναν παιδίατρο. Ήθελαν να εμβολιαστούν τα παιδιά τους, είχαν σειρά άλλα παιδιά τα οποία είχαν ιώσεις με υψηλό πυρετό και είχαν την απέτηση να αφήσουν να εξετάζουν τα παιδιά με υψηλό πυρετό και να κάνουν πρώτα τα εμβόλια στα δικά τους παιδιά. Κύριε Γιαννάκο, μην βάλουμε όλους τους Ρωμά σε ένα τσουβάλι, επειδή αναφέρατε ότι όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά υπάρχουν τέτοια περιστατικά, έτσι. Εντάξει, είναι και κάποιες περιπτώσεις που είναι μεμονωμένες. Βαγγέλη, μισό λεπτό για να ολοκληρώσει ο κύριος Γιαννάκος. Δεν μπορεί λοιπόν τα κέντρα υγείας, οι υγειονομικές μονάδες που είναι 24 ώρες λειτουργία, όπως στην Αλεξάνδρεια Ιμαθίας, να έχουν μόνο έναν φύλακα και μία γυναίκα φύλακα, η οποία καλύπτει 5 βάρδιες την εβδομάδα από τις συνολικά 21 που υπάρχουν. Και τι θα κάνει μια γυναίκα? Θα πρέπει λοιπόν να προσκεφθούν περισσότεροι φύλακες με συμβάσεις ορισμένων χρόνων, να δοθεί η δυνατότητα αυτή, και ταυτόχρονα η αστυνομία δεν είναι να φυλάει τους υψηλούς προσκεκλημένους. Ας κάνει μια βόλτα γύρω από τα νοσοκομεία, γύρω από τα κέντρα υγείας, να λειτουργεί αποτρεπτικά σε κλοπές, αλλά και ανθρώπους τέτοιους οι οποίοι κάνουν καταστροφές. Μα κύριε Γιαννάκο, από ό,τι φαίνεται το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πώς θα περάσουν οι ίδιοι καλύτερα, ενώ φυσικά πόσες φορές έχετε απευθεί και εσείς στο Υπουργείο Υγείας, και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται είναι ξεκάθαρο ότι περιμένουν να γίνει κάτι πολύ σοβαρό προκειμένου να κουνηθούν εντός εισαγωγικών και να κάνουν κάτι. Γιατί... Όταν θρηνήσουμε θύματα... Αυτό. Μα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν μας φτάνει ότι έχουν τραβήξει πιστόλια, έχουν τραβήξει χέρια σε βάρος μας. Ότι αποτύχει, δηλαδή δεν έχουμε θερμίσει θύματα. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα, κύριε Γιαννάκο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε φυσικά. Ελπίζουμε να μην συμβεί και κάτι χειρότερο. Πάντως θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.